Είμαι η Έλληνα και αυτό εδώ είναι το κανάλι μου DIY by Έλληνα. Λοιπόν, καλώς ήρθατε. Σήμερα σας έχω ένα βίντεο με life hacks. Μου λέτε πάρα πολλά άτομα να κάνω βίντεο με life hacks. Οπότε αποφάσισα να κάνω. Εν ολίγης, πρόσθεσα κάποια από τα παλιά life hacks που είχα γυρίσει σε βίντεο όταν είχα το κανάλι μου στα αγγλικά. Οπότε σας δείχνω μερικά από αυτά τα hacks, αλλά στα ελληνικά. Ελπίζω να σας αρέσει αυτό το βίντεο, μην ξεχάσετε να κάνετε ένα μεγάλο like και αν είστε καινούργοι στο κανάλι μου, μην ξεχάσετε να πατήσετε το κουμπάκι που λέει εγγραφή ή αλλιώς subscribe. Είμαι η Έλληνα και ανεβάζω αρκετά συχνά βίντεο με θέματα όπως beauty, fashion, lifestyle αλλά και DIY. Ευελπιστώ να γίνουμε μια πολύ μεγάλη παρέα και πάμε κατευθείαν στο βίντεο. Το πρώτο life hack λοιπόν είναι για το πώς να φτιάξεις, ας το πούμε, τη δική σου αυτοσχέδια κορνίζα. Το μόνο που θα χρειαστείς είναι μια φωτογραφία προφανώς και καλαμάκια. Απλά χρειάζεται να πάρεις το καλαμάκι και να το κόψεις στο μέγεθος της φωτογραφίας σου και στη συνέχεια να κόψεις το καλαμάκι στη μέση έτσι ώστε να μπορεί να περάσει από μέσα η φωτογραφία. Είναι τόσο απλό, έτσι θα δημιουργήσεις λίγο χώρο και θα μπορείς να περάσεις κάποια κλωστή ή κάποιο νήμα για να κρεμάσεις τη φωτογραφία, φτιάχνοντας έτσι μια αυτοσχέδια μικρή κορνίζα. Πόσο απλό! Life hack νούμερο 2 και ναι, αναφέρομαι σε όλους τους αδέξους εκεί έξω, σαν εμένα άλλωστε. Αν λοιπόν θέλεις να κρεμάσεις κάτι στον τοίχο και απλά φοβάσαι ότι με το σφυρί θα καταστρέψεις το χέρι σου, το μόνο που χρειάζεται να κάνεις είναι να πάρεις ένα μανταλάκι έτσι ώστε να το τοποθετήσεις πάνω στο καρφί και στη συνέχεια χρησιμοποιώντας το σφυρί να καρφώσεις αυτό που θέλεις στον τοίχο. Είμαι σίγουρη πως και εσύ έχεις αναρωτηθεί για το πώς να καθαρίσεις το πληκτρολόγιο του υπολογιστή σου. Το μόνο που χρειάζεσαι είναι μία μπατονέτα και ναι, άκουσε σωστά, μία μπατονέτα και μπουμ, αυτός είναι ο τρόπος για να καθαρίσεις το πληκτρολόγιο. Τόσο απλό. Πίνεις το αναψυκτικό σου πάρα πολύ ωραία και απλά θέλεις να φύγεις να το αφήσεις λίγο, αλλά φοβάσαι μην πάει κάτι μέσα, μία μύγα, κάποιο έντομο, δεν ξέρω, αναρωτιόμουν κι εγώ. Το έκανα μια μέρα όταν ήμουν στο σπίτι, αλλά δεν είναι και τόσο πρακτικό η αλήθεια είναι για όταν είσαι έξω. Θα χρειαστείς λοιπόν το αναψυκτικό σου το οποίο θα είναι ανοιχτό και το camera cup, δηλαδή το καπάκι της καμεράς σου. Οπότε πίνεις το αναψυκτικό σου και βάζεις αυτό από πάνω και με αυτόν τον τρόπο το ασφαλίζεις. Δεν είναι τόσο πρακτικό γιατί έξω προφανώς δεν έχεις πάντα μαζί την καμερά σου, αλλά είναι μια εύκολη λύση άμα είσαι σπίτι. Το επόμενο hack είναι επίσης κάτι πάρα πολύ απλό και είναι για όταν έχεις ζελοτέιπ ή washi tape και απλά δεν μπορείς να βρεις την άκρη. Το μόνο που χρειάζεται να κάνεις είναι να περάσεις ένα συνδετήρα έτσι ώστε την επόμενη φορά που θα χρησιμοποιήσεις το washi tape ή το ζελοτέιπ θα είναι πάρα πολύ εύκολο να βρεις την άκρη του. Το επόμενο hack είναι για όταν έχεις ανοίξει τα chips, πατατάκια, οτιδήποτε τρως τέλος πάντων και θέλεις απλά έναν εύκολο τρόπο να κλείσεις τη συσκευασία. Το μόνο που χρειάζεσαι είναι ένα σαν συνδετήρα, δεν λέγεται ακριβώς συνδετήρες αυτό, το βλέπεις καθαρά στο βίντεο. Απλά τυλίγεις γύρω γύρω τα πατατάκια σου και απλά το βάζεις αυτό από πάνω. Εκτός από το να βάζεις τα παπούτσια στο πλυντήριο, που από όσο ξέρουμε όλοι δεν είναι και το καλύτερο πράγμα, ένας άλλος εύκολος τρόπος για να καθαρίσεις τα παπούτσια σου είναι χρησιμοποιώντας λίγο βομβάκι αλλά και ασετόν. Εγώ το έκανα προσωπικά με τα Adidas μου, δεν χάλασαν καθόλου και ίσα ίσα ήταν και πιο καθαρά. Το προτείνω. Το επόμενο δεν ξέρω μπορεί να χαρακτηριστεί ως hack, αλλά εγώ όταν το έμαθα ήμουν κάπως mind blown. Λοιπόν, θα χρειαστείς μία μπαταρία και αν τη χρησιμοποιήσεις στην οθόνη του κινητού σου θα δεις ότι λειτουργεί σαν πενάκι. Είναι τόσο τέλειο, εγώ δεν το περίμενα με τίποτα. Το βρήκα στο Pinterest και είπα να το δοκιμάσω. Πραγματικά δουλεύει, οπότε στο προτείνω. Αυτό ήταν λοιπόν το βίντεο, ελπίζω να σας άρεσε. Αν όντως σας άρεσε, μην ξεχάσετε να μου κάνετε ένα like και μία εγγραφή στο κανάλι μου. Αυτά είχα να σας πω και τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας!